τώρα όπως προανήγγυλα μαζί μας σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε έναν σημαντικό άνθρωπο από το χώρο της οικονομίας το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Ιντερ Αμέρικαν το κύριο Γιάννη Καντόρο για να συζητήσουμε για αυτή την αγορά που είναι μια ανερχόμενη αγορά ξανά μετά από χρόνια φαίνεται οι προοπτικές να είναι θετικές αλλά να μας δώσει και την εικόνα που έχει συνολικά για την οικονομία Καλώ ορίσατε, κύριε Καντόρο. Καλώ σα βρήκα. Θα ξεκινήσω ρωτώντα ποιε πιστεύετε ότι είναι οι προκλήσει, ποιε είναι οι ευκαιρίε για την ασφαλιστική αγορά το 2020 και για την επόμενη πενταετία. Ε, Καταρχά, να πούμε ότι και η ασφαλιστική αγορά κινείται στου ρυθμούς της οικονομία. Άρα, περιμένουμε μετά την ήπια άνοδο του ΑΕΠ, να δούμε κι εμεί μια άνοδο των εργασιών. Ε, Όμω η ασφαλιστική αγορά επηρεάζεται και από κάποιου άλλου παράγοντε που είναι λίγο πιο δύσκολοι να του εντοπίσει κάποιο για γυμνού οφθαλμού. Ε, Ιδίω στην Ελλάδα που έχουμε ένα τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα που σιγά σιγά το ανακαλύπτουμε μετά την οικονομική κρίση αρχίζουμε και εστιάζουμε στο δημογραφικό μας πρόβλημα και είναι ίσως ένα από τα μεγαλύτερα εθνικά μας είναι προβλήματα. είναι εθνικό καταρχάς Ακριβώς. και όχι τόσο οικονομικό έχει όμως και πολύ ε, σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις τόσο στο θέμα των συντάξεων, όσο και στο θέμα της υγείας και στο δεύτερο νομίζω έχει συζητηθεί λιγότερο. Εστιάζουμε πολύ στο γεγονός ότι έχουμε λιγότερους εργαζόμενους να συντηρούν περισσότερους ταξιούς, το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Άρα ό,τι και αλλαγή μεταρρύθμιση να γίνει, το συνταξιδοτικό θα παραμείνει ένας δύσκολος γρίφος για τα επόμενα χρόνια. Θα δεχτούμε όμω μεγάλε πιέσει. Και θα έχει προφανώ και την τάση να επιδεινώνεται η κατάσταση. Ακριβώ. Με βάση το, το δημογραφικό Ακριβώς, πρόβλημα. Ακριβώ. Θα γίνει με μια κοινωνία ε, γερόντων 65. Ε, αντίστοιχα, θα υπάρχουν προβλήματα και στο χώρο τη υγεία, δεδομένου ότι έχουμε ένα συνδυασμό παραγόντων. Οι, οι καινούριε θεραπείε είναι κατά τεκμήριο ακριβότερε. Και προφανώ όσο πιο πολύ γερνάμε, τόσο πιο πολύ ιατρική φροντίδα θέλουμε. Ε, και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε και ένα σύστημα το οποίο τέλο πάντων να το πω απλά στέκει αξιοπρεπώ. Άρα τα επόμενα χρόνια. Βγαίνουν, βγαίνουν τα νοσοκομεία και οι υποδομές από δεκαετή κρίση και αυτά. Και επομένω έχετε δίκιο να λέτε ότι το σύστημα στενάζει για να τα βγάλει πέρα. Ακριβώ. Ε, τώρα θα πει κάποιο είναι πρόβλημα η ευκαιρία είναι πρόβλημα, αλλά αν δουλέψουμε μαζί και εστιάζω στο μαζί και στο γεγονό ότι στα δύσκολα προβλήματα ε, χρειαζόμαστε συνέργειε και χρειαζόμαστε συνεργασίε. Δεν μπορεί κάποιο από μόνο του ε, να λύσει το πρόβλημα. Ε, δεν μπαίνω στον, στο διαχωρισμό μεταξύ δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα. Είναι, είναι όριμε οι συνθήκε στην Ελλάδα για συμπράξει ανάμεσα στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα σε ό,τι αφορά την ασφάλιση σας ρωτώ γιατί έχουμε διάφορα ταμπού που δυσκολευόμαστε να τα ξεπεράσουμε στη χώρα και αν ναι σε ποιου τομεί πιστεύετε ότι θα μπορούσε πιο εύκολα να γίνει. Κοιτάξτε ε, να συμφωνήσω ότι ακόμα ε, γίνεται πολλή συζήτηση και υπάρχουν και αντιδράσεις. Ε, να πω επίσης ότι εφόσον υπάρχουν αντιδράσεις πρέπει να γίνεται και διάλογος γιατί οι συμπράξεις ή οποιαδήποτε μεταρρύθμιση θα πρέπει να στέκει θα έλεγα περίπου ανεξαρτήτου πολιτική κατεύθυνση. Δηλαδή, το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για τρία-τέσσερα χρόνια και μετά να το αλλάξουμε. Μπρο-πίσω. Όπω Μπρος... κάνουμε και στην παιδεία, για παράδειγμα, που η κάθε κυβέρνηση και ο κάθε υπουργό έρχεται να κάνει τη δική του επανάσταση, ακυρώνοντα την, την επανάσταση του προηγούμενου. Άρα πρέπει να βρούμε τον ελάχιστο κοινό παρονομαστή. Τώρα, ρωτήσατε σε ποιου τομεί. Ε, ο χώρο των συντάξεων. Υπάρχουν συνέργειε, έχει ανακοινωθεί και ένα ε, σχέδιο το οποίο προβλέπει και κάποιο είδου ε, συμπράξει. Στον χώρο τη υγεία, όπου η κυβέρνηση το έχει εξαγγείλει, έχουν ξεκινήσει κάποια πράγματα, μπορούν να γίνουν ε, περισσότερα. Θα έλεγα ακόμα και στον χώρο της προστασίας από φυσικές καταστροφές, γιατί μην ξεχνάμε ότι η κλιματική αλλαγή επηρεάζει και τη χώρα μας. Ε, και όσα ζήσαμε με τη μάνδρα και το μάτι τα τελευταία χρόνια, νομίζω ότι μας δείχνουν ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο δύσκολη. Ακριβώς. Και, ε, άρα και αυτός είναι ο στο τομέας στον οποίο νομίζω δεν υπάρχουν τα μέσα ε, μόνο οι κρατικοί φορεί να αντιμετωπίσουν μια, μια μεγάλη καταστροφή, θα πρέπει και εκεί να δούμε κάποιο είδου σχήμα ή σύμπραξη, έτσι ώστε να, να, να προστατεύσουμε αποτελεσματικά τι περιουσιες μα. Τώρα, η Inter American είναι ένα ιστορικό όμιλο με πολλέ δεκαετίε ε, παρουσία. Πρέπει να είναι 50, 50 χρόνια. 50 χρόνια, ναι, ναι, ε, στη χώρα. Ε, και το ερώτημα είναι. Έχει εξυγχρονιστεί ή είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις νέες συνθήκες. Ε, ποια θέση παίρνει σε σχέση με τις νέες εξελίξεις. Ναι. Ε, η Ιντεραμερικα είναι ένα ζωντανός οργανισμός και, και εξελίσσεται. Ε, έχουμε περάσει από διάφορες αλλαγές στο τελευταίο διάστημα. Προσπαθώντα να κάνουμε την εταιρεία πιο ευέλικτη, με λιγότερη ιεραρχία, πιο πολύ ομαδική δουλειά, να το πω πολύ απλά. Να είμαστε κοντά στου πελάτε μα, να ακούμε τι ανάγκε του και να ανταποκρινόμαστε γρήγορα. Αυτό είναι ο στόχο μα. Όπω νομίζω κάθε ελληνική επιχείρηση που επιδιώκει να παίξει ρόλο στο μέλλον. Έχετε κάνει μια τολμηρή, θα έλεγα, για τα ελληνικά δεδομένα, πολύ τολμηρή ε, εσωτερική αναδιοργάνωση, ανασχηματισμό για να χρησιμοποιήσω έτσι λέξη από, τη, από το χώρο τη πολιτική της ε, οργανωτικής δομής του ομίλου σας ε, ε, που είναι ένας όμιλος που έχει ταυτιστεί με την ιδιωτική ασφάλιση ε, και ε, πιστεύω ότι κάποια πλεονεκτήματα θα έχετε αποκτήσει από αυτή την αναδιοργάνωση. Ποια είναι αυτά, μπορείτε να μας τα, ναι, ε, να μας τα επισημάνετε. Μια εταιρεία που είναι απλούστερη και πιο ευέλικτη, είναι ταυτόχρονα και πιο γρήγορη και καταλαβαίνει καλύτερα τις, τις, τις ανάγκες και τα θέλα των πελατών. Οι, οι πολυδέδαλε εταιρείε με τα πολύπλοκα διοικητικά σχήματα, πέρα από τα κόστη τα οποία τελικά τα πληρώνουν οι πελάτες, έχουν συνήθω και την τάση να μην ακούν, να μην καταλαβαίνουν, να κάνουν αυτό που λέμε το δικό του. Ε, νομίζω μεγάλη διαφορά αυτή είναι αν την έβαζα σε μία φράση. Όλα λειτουργούν πιο γρήγορα και πιο απλά, ναι, λοιπόν. Πιο γρήγορα και πιο απλά. Ε, ακούει παραπάνω η εταιρεία και με α... τη νέα τη ναι, δομή. Ναι. Γιατί για τον ασφαλισμένο. Ε, για τον πελάτη αυτό που έχει σημασία είναι να, να βρίσκει αυτό που λέγανε οι παλιοί αότα ότα ναι. δηλαδή να τον ακούν σε αυτά που έχει να, το, να πει το λέτε πολύ καλά ένα από τα πράγματα που θέλουμε να πετύχουμε είναι να δώσουμε τη, τη δύναμη στους ανθρώπους να αλλάξουν τα πράγματα Στου ανθρώπου που είναι κοντά στου πελάτε μα, στου ανθρώπου τη πρώτη γραμμή δηλαδή και όχι σε αυτού που βρίσκονται σε κάποια γραφεία ή ε, κάπου αλλού κλεισμένοι. Πρακτικά, τι σημαίνουν οι αλλαγέ για έναν ασφαλισμένο σα, Ποιο είναι το όφελο, Ποια είναι η αξία ε, για αυτού, ε, Και ακόμη, θα δούμε νέε υπηρεσίε, νέα προγράμματα να προσφέρονται από την εταιρεία σα με βάση και την ε, πείρα ε, που υπάρχει πια ε, στο διεθνή χώρο. Ναι. Ε, τα τελευταία χρόνια έχουμε κάνει μία στροφή ή θα έλεγα μία, επέκταση, ένα συνδυασμό πέρα από τα καθαρά ασφαλιστικά προϊόντα να προσφέρουμε και μία σειρά από υπηρεσίες που έχουν σχέση με τα προϊόντα αυτά έχουν όμως και κάτι άλλο χαρακτηριστικό διευκολύνουν την καθημερινότητα των πελατών μας να αναφέρω ένα παράδειγμα ε, στην Anytime παράδειγμα που είναι η ασφάλιση αυτοκινήτου πέρα από τα ασφαλιστικά προγράμματα Έχουμε και υπηρεσίες που διευκολύνουν τους πελάτες μας να κλείσουν το σέρβισ και μάλιστα να βρούμε και ένα συνεργείο που να το πω έτσι πολύ απλά δεν τους κοροϊδεύει. Η ποιότητα των εργασιών είναι αυτή που πρέπει. Ε, ή μια άλλη που εγγυάται δηλαδή η δική σας εταιρεία για την ποιότητα των εργασιών. Ε, Εγγυώνται οι άλλοι δηλαδή πελάτε. Οι άλλοι πελάτες, ε, ναι. ε, ε, Μέσα από την πλατφόρμα μπορεί ο πελάτης να αξιολογήσει το συνεργείο, οπότε βλέποντα κάποιο ότι έχει πολλούς ευχαριστημένου πελάτες... Κατάλαβα, κατάλαβα. Η, η, η ίδια η πλατφόρμα επομένως, δίνει τα εργαλεία για να αξιολογήσει κανεί και να βρει την καλύτερη ακριβώς, λύση. Ακριβώς. Η, η Anytime, που είναι και το, το direct brand της uh, Inter-American, έχει προχωρήσει επίσης σε αρκετές αλλαγές. Είδα, άλλαξε λογότυπο, άλλαξε ιστοσελίδα. Ε, ε, τι σηματοδοτούν αυτές οι αλλαγές για την Anytime και γενικά ποια είναι η λογική της Anytime. Έχω την αίσθηση ότι εκεί έχει αρχίσει πια η διεθνής εμπειρία μέσα από την Anytime να έρχεται και στη δική μας χώρα. Ναι. Η End time θέλει κάθε στιγμή να δίνει περισσότερα. Και να δίνει περισσότερα πράγματα από μια απλή ασφάλεια. Προφανώς τα ασφαλιστικά προγράμματα της Anytime είναι σύγχρονα, οικονομικά θα έλεγα και, και εύκολα στη χρήση τους. Ε, συνδυάζονται όμω με μια σειρά από άλλε υπηρεσίε. Συζητήσαμε για το service, α πούμε, που ταλαιπωρεί πολλού οδηγού. Μια άλλη υπηρεσία που έχουμε είναι τη δυνατότητα να κάποιο να πουλήσει, να αγοράσει το αυτοκίνητό του μέσα από τον κύκλο των πελατών τη της, της Interamerican. Ή ακόμα του να βρει και ένα εύκαιρο πάρκινγκ έχοντα και μια έκπτωση. Άρα θα εμπλουτίζουμε συνέχεια αυτό το φάσμα των υπηρεσιών. Δεν είναι ασφάλεια. Είναι υπηρεσίε όμω που κάνουν τη ζωή μα ευκολότερη, Επομένω, κάποιο μπαίνοντα στην Anytime σαν πελάτη, βρίσκεται ουσιαστικά και σε μια ευρύτερη κοινότητα, να το πω έτσι. Που υπάρχει και αλληλοϊποστήριξη σε θέματα που υπερβαίνουν την κλασική σχέση με την ασφαλιστική εταιρεία. Κάπω έτσι. Κάπως έτσι, Μια κοινότητα ανθρώπων που έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, είναι πελάτε τη Anytime και μπορούν να μοιραστούν μια σειρά από υπηρεσίε ή να βοηθήσει και ένα τον άλλο. Κλείνω την συνέντευξή μα που ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Πάντα προτιμώ να μιλώ με του ανθρώπου τη αγορά γιατί έχω ε, το, την αίσθηση ότι μιλάνε προσγειωμένα και μεταφέρουν αυτά που, ε, που ζούμε όλοι μα καθημερινά στον χώρο της ε, οικονομία. Κλείνοντα, ποιε είναι οι ελπίδε σα ε, για τη χρονιά που έρχονται, ε, ε, σαν διευθύνων σύμβουλο τη ε, Inter τι ελπίζετε συνολικά για την ασφαλιστική αγορά και τι για την εταιρεία σα. Ε, νομίζω ότι έρχονται καλύτερε μέρε. Ε, πρέπει να κρατήσουμε λίγο του τόνου χαμηλά, γιατί ε, τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί στη χώρα είναι πολλά και δεν λύνονται προφανώς μέσα σε μερικού μήνε. Ωστόσο, είναι φανερό ότι βαδίζουμε πλέον σε έναν άλλο δρόμο. Θέλει δουλειά, σκληρή θέλει, δουλειά. Θέλει δουλειά. Νομίζω ότι με σύστημα, με συνεργασίες, η λέξη κλειδί συνεργασία και με πρόγραμμα ε, θα δούμε καλύτερες μέρες και αυτό αφορά την οικονομία, αφορά την ασφαλιστική αγορά και θέλω να ελπίζω αφορά και την εταιρεία μου. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Καντόρο που ήσασταν μαζί μας σήμερα το πρωί.